Φωτιά στον χώρο της αυτοδιοίκησης έχει ανάψει η διαδικασία της απογραφής, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ανατροπής στη σειρά πληθυσμιακής κατάταξης των πόλεων. Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη με δυναμική και θα την ξεπεράσουμε. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν, αλλά θα απογραφούμε όμως κιόλας. Ο πληθυσμός ξέρουμε πολύ καλά ότι περνάει τις 220.000 αυτή τη στιγμή, άρα αν απογραφούμε και με το τυπικό κομμάτι της απογραφής θα είμαστε στη τρίτη θέση. Υπάρχει μία ένδειξη ότι το Ηράκλειο είναι κοντά στο να θεωρηθεί η τρίτη πόλη της χώρας. Κάτι που είναι τιμητικό, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί φαίνεται ότι οι Ηρακλειώτες πιστεύουν σε αυτή την πόλη. Έχουμε ανθρώπους που επέλεξαν να μείνουν εδώ γιατί βλέπουν μια προοπτική ζωής. Πιστεύω ως πληθυσμός θα την περάσει την Πάτρα το Ηράκλειο. Ναι, πάντως βλέπουμε ότι στην Πάτρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και λένε και την απειλή του Ηρακλείου. Ναι, ότι αλλά η Πάτρα ξέρει και κινητοποιείται. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Να τους ξεπεράσουμε, τι πιστεύετε? Βεβαίως θα τους ξεπεράσουμε. Η πραγματικότητα μπορεί να είναι αυτή, να περάσουμε και να ωφεληθούμε χρηματοδοτικά. Ο Βασίλης Λαμπρινός καλεί τους δημότες να συμμετέχουν σε σημαντική αυτή διαδικασία την ώρα που επικρατεί αναβρασμός στην Πάτρα, η οποία κινδυνεύει να πάψει να είναι η τρίτη πόλη σε πληθυσμό, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Πάτρα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είμαστε κοντά στην τρίτη θέση ήδη. Η απογραφή όμως όλων μας είναι εκείνη που θα βοηθήσει και θα δώσει στο Ηράκλειο τη θέση που δικαιούται. Είμαστε μια πόλη που αξίζει να ζει. Φτάνω έκκληση σε όλους τους δημότες να απογραφούν για να δώσουν στην πόλη τη δυναμική που δικαιούται να έχει. Το 2017 που κατατάχθηκε στην πρώτη θέση το Ηράκλειο ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός, βλέπουμε μία σειρά από πολύ μεγάλα έργα να είναι ήδη σε εξέλιξη, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, και θα ακολουθήσει βέβαια η ανάπτυξη της υφιστάμενης έκτασης του Νίκος Καζαντζάκης, δίνοντας προοπτική το Ηράκλειο να αποκτήσει νέα ταυτότητα και πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Τα τελευταία δημογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι το μοναδικό διαμέρισμα στην Ελλάδα που οι γεννήσεις υπερτερούν των θανάτων είναι η περιφέρεια Κρήτης. Επειδή με την Πάτρα ήμασταν πάρα πολύ κοντά πληθυσμιακά, νομίζω ότι στην απογραφή αυτή θα αναδειχθεί αυτό που συζητάμε και σίγουρα το Ηράκλειο θα είναι η τρίτη πόλη. Οι τελικοί αριθμοί καθορίζουν χρηματοδοτήσεις και το αναπτυξιακό μέλλον των επίμαχων περιοχών με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Πάτρα ή Ηράκλειο, Ηράκλειο ή Πάτρα. Η Πάτρα είναι μια όμορφη πόλη, αλλά το Ηράκλειο έχει φοβερή ανάπτυξη. Θα βρεθούμε 100%. Τρίτη. Βεβαίως. Απογραφείται γιατί χάνουμε. Λόγω της απειλής του Ηρακλείου για την τρίτη θέση, αναφέρουν δημοσιεύματα στην Πάτρα με την αγωνία του Δημάρχου Πατρέων να είναι εμφανής. Στην προσπάθειά μας, στους αγώνες μας, να είναι η Πάτρα στη θέση που πραγματικά της αναλογεί και της αξίζει, θα συνεισφέρει και η απογραφή όλων μας.